Κώστος! Καλώς ορίσατε και σήμερα στην κουζίνα του Maya Cook. Ελάτε να κεραστούμε ένα υπέροχο παγωτό μπανάνα. Πεντανόστιμο, με όσο το δυνατόν πιο υγιεινές επιλογές στα υλικά του. Χρειαζόμαστε μισό κιλό καθαρισμένες μπανάνες. Όσο πιο ώριμες, τόσο πιο γλυκές, πιο μυρωδάτες και πιο γευστικές. Οι μπανάνες καθαρίζονται πιο εύκολα, ξεφλουδίζοντάς τις από την κάτω μεριά και όχι από το κοτσάνι. Θέλω να προσέξετε να αφαιρέσετε οπωσδήποτε αυτές εδώ τις μεμβράνες. Ένα ακόμη σημείο που θέλω να προσέξετε είναι ότι κάποιες μπανάνες που έχουν οριμάσει αρκετά έχουν αυτό εδώ το μαυράκι που το βλέπετε. Αυτό εδώ θέλω να το αφαιρέσετε με μαχαιράκι. Αυτό το κομματάκι περίσσεψε, πάντα πάει για το μάγειρα, Θα πολτοποιήσω τις μπανάνες στο μούλτι, να γίνουν έτσι σαν κρέμα. Θα προσθέσω και 100 γραμμάρια μέλι, πάρα πολύ καλό, αγνό. Το πόσο μέλι θα προσθέσετε εξαρτάται από το πόσο γλυκό θέλετε να κάνετε το παγωτό σας, έτσι. Νομίζω 100 γραμμάρια είναι αρκετά, αλλά μπορείτε να το τσιμπήσετε λίγο ακόμη. Τα χτυπάω 1-2 φορές στροφές στο μούλτι να ομογενοποιηθούν τα δύο αυτά υλικά. Σε αυτό το στάδιο, αν θέλετε το δοκιμάζετε για να αποφασίσετε αν θα προσθέσετε και άλλο μέλι. Είναι να το τρως έτσι. Και πάμε στο τελευταίο βήμα. Πάω με το μίξερ 400 ml κρέμα γάλακτος πολύς καλής ποιότητας από φρέσκο ελληνικό γευστικό γάλα. Φροντίστε η κρέμα γάλακτος να είναι παγωμένη από το ψυγείο και αν θέλετε πριν τη χρησιμοποιήσετε βάλτε τη για κανένα δεκάλεπτο στην κατάψυξη. Όταν δείτε ότι η κρέμα γάλακτος κάνει έτσι αυτά τα έντονα κύματα, τότε έχει γίνει ωραία αφράτη σαν τη γη και θα κάνει κορυφές. Σχεδόν τελειώσαμε. Τώρα θα χρησιμοποιήσω τη μαρίζ και θα αναμίξω τα δύο υλικά, το πολτό μπανάνας και τη σαντιγή. Θα ανακατέψω έτσι απαλά, ρίχνοντας το πολτό μπανάνας σταδιακά. Θα αναδιπλώνετε έτσι το μείγμα, δεν θα το ανακατεύετε δυνατά, έτσι ώστε να διατηρηθεί η αφρατάδα του. Το παγωτό μας τόσο απλά, τόσο γρήγορα είναι πανέτοιμο. Θα το μεταφέρουμε σε ένα σκεύος για να το βάλουμε στην κατάψυξη να παγώσει και να το σερβίρουμε έτσι. Συμβουλή, εφαρμόστε λαδόκολλα στην επιφάνεια του παγωτού πριν το βάλετε στην κατάψυξη, ώστε να μην πιάσει κρυστάλλους στην επιφάνεια. Μπορούμε να κάνουμε το παγωτό μπανάνα, παγωτό μπανάνα σάντουιτς. Έχω εδώ ήδη ένα έτοιμο. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επιλέξετε μπισκότα πολύς καλής ποιότητας και αυτά που σας αρέσουν ή να φτιάξετε μόνοι σας. Μπισκότα βρώμης με μέλι. Υπάρχουν μπισκότα με σοκολάτα, μπισκότα μπανόφι, δηλαδή πολλές επιλογές. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στρώσετε στον πάτο τα μπισκότα της επιλογής σας. Μπορείτε να βάλετε, όπως εγώ εδώ έχω, διάφορα μπισκότα, δεν είναι ανάγκη να βάλετε τα ίδια. Από την κάτω μεριά θα βάλετε την όψη που θέλετε να φαίνεται, δηλαδή έτσι. Θα στρώσετε τα μπισκότα, θα ρίξετε το παγωτό και από πάνω θα βάλετε το αντίστοιχο μπισκότο. Αυτό το παγωτό παγώνει σχετικά γρήγορα σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Θα δείτε ότι σε 5 με 6 ώρες το πολύ είναι έτοιμο. Θα το βγάλετε από την κατάψυξη για να μαλακώσει λίγο αν είναι πολύ σκληρό και τα σαντουιτσάκια θα βγουν πανεύκολα. Βλέπετε πόσο εύκολα βγαίνει. Στρώνετε αν θέλετε λίγο τις άκρες του για να το ομορφύνετε. Εννοείται ότι αυτό δεν θα πάει χαμένο. Εάν θέλετε το ρολάρετε πάνω σε ξηρούς καρπούς της αρεσκίας σας ή ακόμη και σε σοκολάτα. Και έτσι πανεύκολα απολαμβάνουμε παγωτάκι με τα χεράκια μας, με μπανάνες και με τα υπόλοιπα υλικά που εμείς επιλέξαμε για να το απολαμβάνουμε χωρίς πολλές τύψεις. Όμως
Τι έχει να μας πει η διαιτολόγος, διατροφολόγος Μαρισόφη Πελαγίδου για τα παγωτά? Αρχικά θα έλεγα ότι στο πλαίσιο μιας ορφανής διατροφής μπορούμε να το εντάξουμε, αλλά έχει σημασία την ποιότητα που θα επιλέξουμε, καθώς και τη συχνότητα που θα το καταναλώσουμε. Καλό είναι να αποφύγουμε το συσκευασμένο, διότι έχει παραπάνω ζάχαρη, λιπαρά, χρωστικές και συντηρητικά. Προτιμούμε καλύτερα το χύμα του ζαχαροπλαστείου που έχει μεγαλύτερη θρεπτική αξία. Ιδανικά όμως, καλύτερα να προτιμήσουμε το δικό μας το σπιτικό, όπως είδαμε και στο βίντεο της Μάγια Κουκ. Ένα παιδί καλό θα ήταν να καταναλώνει μέχρι και 2 φορές την εβδομάδα παγωτό. Οπότε, στα πλαίσια μιας ορφανής διατροφής μπορεί να το εντάξει κάποιος, όμως όπως πάντα πρέπει να τηρηθεί το μέτρο. Το πρόβλημα είναι όμως πώς θα τηρηθεί το μέτρο σε παιδάκια όπως και εγώ, που το καλοκαίρι συναγωνίζονται μεταξύ τους ποιο θα κάνει τα περισσότερα μπάνια και ποιο θα φάει τα περισσότερα παγωτά. Ίσως η λύση είναι στις μικρότερες μερίδες. Οπότε, βάλτε λίγο, επιλέξτε όχι το τεράστιο το μέγεθος, επιλέξτε πιο μικρό, οπότε να τα απολαμβάνουμε πιο συχνά. Λοιπόν, με αυτό το βίντεο θέλω να σας ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο, ανέμελο καλοκαίρι, χαρούμενο, με αμέτρητες βουτιές!